Καλλιέργεια αλόης, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Κυπαρισίας, έξω από την πόλη. Στόχος μου δεν είναι να βγάλω μόνο εγώ ένα καλό προϊόν. Στόχος μου η ευρύτερη περιοχή είναι να γίνει γνωστή για την αλόη της και να την ανεβάσουμε πολύ ψηλά και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Να ευοδοθούν οι οίκοποι τους. Αρχίζουμε και γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Είχα το φόβο, όπως πολλοί κόσμος, του να επεκταθεί σε κάτι που δεν γνωρίζεις. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ό,τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο έχει γίνει από τους προοδευτικούς παραγωγούς και από ανθρώπους που αγαπάνε και κάνουν κάτι με μεράκι. Έρχεται το φύλλο από το χωράφι μας, πλένεται και μετά κόβεται. Πλένεται μετά άλλες δύο φορές, πηγαίνει στο μηχάνημα που βγαίνει το τζελ, κόβεται στο μπλέντερ, μπαίνει κανονικά στα μπουκάλια σταθεροποιημένο μετά από σταθεροποίηση. Κάνουμε χυμοποίηση με περίπου 90% τζελ, δηλαδή σχεδόν όλο το τζελ της αλόης είναι μέσα στο μπουκάλι. Τώρα ερχόμαστε στο τζελ της αλόης, αυτό που προμηθεύουμε στην ελληνική αγορά. Παίρνοντας με καθημερινή χρήση αυτό που προτείνουμε εμείς, την αλόη με οποιαδήποτε μορφή της γεύσης, είτε είναι με τη φυσική γεύση, είτε με την μαστίχα, είτε με το λεμόνι, είτε με τη φράουλα, όπου όλα αυτά περιέχουν το 99% της αλόης, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.